Αδερφοί μου, η Ορθόδοξος πίστης, δια της χάριτος του Θεού μας και δια πρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων και εις εμάς τους αμαρτωλούς δια πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, η Ορθόδοξος πίστης εθεμελιώθη δια του Λόγου του Θεού και δια των θαυμάτων τα οποία επεσφράγιζον το Θείον Κήρυγμα. Του Λόγου βεβαιούντος λέγει δια των επακολουθούντων σημείων. Ο Λόγος του Θεού εβεβαιούτο δια των σημείων τα οποία επεβεβαίωναν το αληθές της πίστεως, διότι ο Πανάγαθος Θεός εκείνο το οποίον βλέπει ως πάνσοφος δημιουργός όλου του κόσμου, βλέπει και το παιδί του ότι θέλει σημεία δια να στερεωθεί. Ακούει μεν το λόγο του Θεού, αλλά ζητεί και σημεία. Τα σημεία αυτά ήταν εκείνα τα οποία εστερέωναν τους πιστούς της πρώτης περίοδου του χριστιανισμού. Επιβεβαίωναν το αληθές του Λόγου του Θεού, την παρουσία του Θεού. Δι' αυτόν τον λόγο ο Πανάγαθος Θεός δια των Αποστόλων επί σημεία και τέρατα τα οποία όταν έβλεπε ο κόσμος εδόξαζε τον Θεόν. Και αυτά τα σημεία τα οποία ακριβώς ήσαν τότε ήσαν θαύματα μικρά και θαύματα μεγάλα. Δια τούτο εις την σειρά των θαυμάτων υπάρχουν τα θαύματα τα φυσικά, υπάρχουν και τα θαύματα τα υπερφυσικά. Υπάρχουν τα θαύματα τα οποία βλέπει ο κόσμος και δεν τα υπολογίζει. Υπάρχουν και θαύματα τα οποία βλέπει ο κόσμος και συγκλονίζεται. Υπάρχουν θαύματα τα οποία ο κόσμος λέγει ότι δεν είναι τίποτε, λέγει, έτσι θα ήταν, θεραπεύθη, λέγει, το πλάσμα. Υπάρχουν όμως και θαύματα τα οποία οι πιστοί διακρίνουν και λέγουν ότι τούτο δεν είναι το τίποτε άλλο, είναι μόνο θαύμα Θεού. Υπάρχουν θαύματα τα οποία ο κόσμος βλέπει και δεν βλέπει, υπάρχουν και θαύματα τα οποία βλέπουν μόνον οι πιστοί. Όλα αυτά τα θαύματα τα οποία ακριβώς έχουμε μέχρι σήμερα και μέχρι συντελείας του κόσμου είναι τα θαύματα τα οποία είναι στο σώμα και θαύματα τα οποία είναι στην ψυχή. Όσα θαύματα και αν επιτελεστούν στον κόσμο αυτόν είναι θαύματα τα οποία δοξάζεται ο Θεός και υμνείται το όνομά Του το Άγιο, πλην όμως υπάρχουν και θαύματα τα οποία όταν γίνονται ολόκληρος ο ουράνιος κόσμος χαίρεται και αγάλεται. Χαρά μεγάλη γίνεται εν ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Όταν ένας αμαρτωλός μετανοήσει χαίρονται όλες οι δυνάμεις των ουρανών και αγάλονται και πανηγυρίζουν. Τα θαύματα αυτά δυστυχώς ο κόσμος δεν τα βλέπει. Είναι θαύματα τα οποία γίνονται και όμως δεν τα βλέπει ο κόσμος. Από τη στιγμή κατά την οποία μία ψυχή φεύγει από το σκότος και έρχεται στο φως, δεν υπάρχει μεγαλύτερα χαρά εις των ουρανών. Δι' αυτό και ο Κύριος μας ετώνησε με τα πιο συγκινητικά λόγια την επιστροφή του ασώτου Υιού, ότι λέγει τόσο μεγάλη χαρά έγινε στο σπίτι του βασιλέως, ούτως ώστε διέταξε, λέγει, και έσφαξαν, λέγει, και θυσίασαν τον μόσχον των συντευτών, διότι ο Υιός μου ούτως νεκρός ειν και ανέστη, απολωλός ειν και ευρέ.
Αυτά τα θαύματα τα οποία επακολουθούν μέχρι σήμερα, αδερφοί μου, είναι θαύματα τα οποία ο κόσμος δεν τα υπολογίζει. Και όταν τα ειδεί και γίνονται, άλλοτε μεν σιωπούν και δεν τα ομολογούν στον κόσμο, άλλοτε δε τα λέγουν για να δοξάζεται ο Θεός, αλλά και ο κύκλος των πιστών, μόνον ο κύκλος των πιστών χαίρεται. Και στο σημείο τούτο ακριβώς δεν έχουμε τίποτε άλλο παρά να κοιτάζουμε την Αγία Γραφή, να βλέπουμε τι έλεγε ο κόσμος τότε ο πιστός, όχι ο σημερινός κόσμος, ο άπιστος κόσμος, ο κόσμος της αμαρτίας, ο κόσμος των ειδονών του κόσμου τούτου, ο κόσμος ο οποίος σήμερα δεν σκέπτεται τίποτε άλλο, ημιμόνον τα παρόντα, τα του κόσμου τούτου και όχι τα των ουρανίων, τα οποία ο Θεός ετοιμάζει δια τους πιστούς και δια εκείνους που τον αγαπούν. Συγκλονιστικό ήταν το θαύμα το οποίο ακριβώς ακούσαμε στην περασμένη μας συνάντηση, όταν ερμηνεύαμε το γεγονός εκείνο του Ανανίου και της Σαμφύρης, οι οποίοι επόλυσαν, λέγει, έναν αγρόν και αντί να φέρουν όλο εκείνο το αντίτιμο το οποίο εισέπραξαν από το χωράφι εκείνο το οποίο επόλυσαν, έφεραν τα μισά χρήματα και τα άλλα τα εκράτησαν μόνοι τους. Και όταν ο Απόστολος Πέτρος επλήστη Πνεύματος Αγίου και ρώτησε τον Ανανία, του λέγει είναι όλα, του λέγει ναι, του λέγει δια τι ψεύδεσαι εις το Πνεύμα του Άγιο. Ο Θεός ο οποίος σε βλέπει αυτή τη στιγμή με φωτίζει δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και είσαι, του λέγει, ελεύθερος. Όπως ήσουν προηγουμένως, του λέγει, είσαι και τώρα ελεύθερος. Προηγουμένως δεν σου είπε κανείς να πουλήσεις το κτήμα, σου επήγες μόνος σου και το πουλήσεις. Και τώρα είσαι πάλι ελεύθερος να τα φέρεις όλα και δεν τα έφερες, του λέει. Διατί ψεύδεσαι στο Πνεύμα του Άγιο. Δεν είπε τίποτε άλλον ο Απόστολος Πέτρος, μόνον τα λόγια αυτά τα οποία προσπαθούσε να συνειφέρει, να φέρει σε αυτόν τον Ανανία. Και εκείνα τα λόγια ήσαν αρκετά, μόλις τα είκοσε ο Ανανίας, να πέσει νεκρός. Από μέσα στο πλήθος εκείνο των πιστών εξήλθαν, λέγει, νεαρά άτομα τα οποία έπιασαν το νεκρό εκείνο σώμα και το επήγαν να το θάψουν. Πέρασαν 3 ώρες. Εν τω μεταξύ έρχεται η γυναίκα του Ανανίου, η Σάμφυρα, η οποία λέγει τα ίδια ψέματα. Όταν την ρώτησε ο Απόστολος Πέτρος αν είναι όλα τα χρήματα, είπε ναι. Είχαν συμφωνήσει με τον Ανανία να πούν αυτό το ψεύδος. Και τότε ο Απόστολος Πέτρος της λέγει, γιατί ψεύδεσαι στο Πνεύμα του Άγιο. Εκείνη τη στιγμή, έξω από το μέρος όπου είσαι συνηθισμένοι οι πρώτοι εκείνοι χριστιανοί, ηκούοντο τα βήματα εκείνων οι οποίοι έθαψαν τον Ανανία. Και λέγει ο Πέτρος, τα βήματα εκείνων που έθαψαν τον άντρα σου, της λέγει, ακούνται απ' έξω που επιστρέφουν. Και την ίδια στιγμή έπεσε και εκείνη νεκρά. Συγκλονιστικό το θαύμα, λέγει η Αγία Γραφή, διότι φόβος, λέγει, μέγας εφόλην την Εκκλησία και επί πάντας τους ακούοντος αυτά, είχε γίνει μεγάλος φόβος τη στιγμή εκείνη όταν είδαν αυτό το θαύμα. Ο Απόστολος Πέτρος δεν λέγει να πεθάνει ο Ανανίας δια το ψεύδος του, ούτε λέγει να πεθάνει η Σάμφυρα δια το ψεύδος το οποίο είπε. Πλην όμως επεμβαίνει ο ίδιος ο Θεός, διότι ήταν η πρώτη Εκκλησία η οποία έπρεπε να στερεωθεί και δεν ήταν δυνατόν
ύστερα από την Αποκάλυψη, ότι οι δύο αυτοί, τους οποίους ουδή συνάγκασε να πωλήσουν το κτήματο, οι δύο αυτοί εψεύδον το, εάν ο Πανάγαθος Θεός δεν έκρινε με τον τρόπον αυτόν, τότε οι πρώτοι χριστιανοί, όλοι ο ένας μετά τον άλλον, θα έπραταν το ίδιο. Δι' αυτό ο Πανάγαθος Θεός θέλει να παραδειγματίσει τους πρώτους εκείνους χριστιανούς και τους μετέπειτα και εμάς σήμερα, να μας παραδειγματίσει ότι δεν είναι πρέπον ενώπιον του Θεού να διαπράττονται αμαρτίες οι οποίες ακριβώς κατασκανδαλίζουν για τους άλλους. Μετά από το θαύμα το γεγονός, από το θαύμα τούτο και το γεγονός το μέγα τούτο, αμέσως λέγει, επικολούθησαν δια των χειρών των Αποστόλων σημεία και τέρατα, τα οποία ήσαν μέσα εις των λαών πολλά και ήσαν ομοθυμαδών άπαντες εν τη στοά του Σολομώντος. Δια των χειρών των Αποστόλων γίνοντος συνεχώς πολλά θαύματα και δείκνυαν την αλήθεια της διδασκαλίας των, και λόγω του εξαιρετικού των χαρακτήρος προεκάλουν κατάπληξη μεταξύ του λαού και μαζεύοντο όλοι μαζί με μίαν καρδίαν εις την στοάν του Σολομώντος. Εις τον ναό του Σολομώντος εκεί υπήρχε στοά, εις την οποίαν συνηθρίζον το λέγει οι πρώτοι χριστιανοί και οίκουον το λόγο του Θεού. Ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Ιωάννης, αφού ανεκρίθησαν από τους γραμματείς και τους στρατηγούς και τους ιερείς του ναού, αφού υπέστησαν ανάκριση και είδαν εκείνοι ότι δεν ήδηναν το να κάνουν τίποτε στους Αποστόλους, τους απέλυσαν. Μόλις τους απέλυσαν όμως, οι Απόστολοι επανήλθαν, δεν έφυγαν, επέστρεψαν και πάλι και ήρθησαν να διδάσκουν τον κόσμο, και ο κόσμος ο οποίος συνηθίζεται ή το λέγει πολλής, τον δε λοιπόν ουδή σε τόλμα κολάστε αυτής, αλλά μεγάλυνεν αυτούς ο λαός. Από τους λοιπούς δε που δεν είχαν πιστεύσει, κανείς δεν είχε την τόλμη να ανακατευθεί με αυτούς και να αστειευθεί μαζί των και να τους συμπεριφερθεί ως προς συνήθεις ανθρώπους του δρόμου, αλλά πολλής λαός τους ετοίμα και τους εγκομίαζε. Είδον πλέον τους Αποστόλους να ξεχωρίζουν από τον κόσμο, να έχουν μία δύναμη εξαιρετική, να έχουν ένα χαρακτήρα ο οποίος δεν είναι το όμοιος με τους χαρακτήρας των ανθρώπων. Τους είδων να έχουν επιβλητικότητα, να έχουν, όπως λέγει ο λαός, βάρος. Δεν ήσαν άνθρωποι οι οποίοι η δύνατο κανείς να τους πλησιάσει δια να τους μιχτηρίσει, να τους εμπέξει, να γελάσει μαζί τους, όπως σήμερα γίνεται. Εάν τολμήσει κανείς σήμερα να μιλήσει δια των Θεών, όλες οι λέξεις της ηρωνίας θα έρθουν επάνω εις εκείνον ο οποίος ομολόγησε τον Χριστόν. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μαρτυρεί σήμερον δια των Χριστών. Μην νομίσουμε, αδελφοί μου, ότι τούτο είναι μικρό μαρτύριο. Είναι και αυτό μαρτύριο, αλλά όχι μαρτύριο όπως τα μαρτύρια των πρώτων χριστιανών, οι οποίοι υπεβάλλοντος σε φρικτά μαρτύρια δια να ομολογήσουν τον Θεό και να δώσουν και αυτήν τη ζωή των δια των Θεών, το αίμα των δια των Θεών. Σήμερα είναι η αρχή των μαρτυρίων εκείνων. Το πρώτο το οποίο πίπτει εις εκείνον ο οποίος ομολογεί τον Χριστό είναι η ειρωνία, το γέλιο, ο εμπεγμός. Εμπέζουν τον άνθρωπο του Θεού σήμερα. Τίποτε άλλο όμως δεν γίνεται προς το παρόν. Θα έρθει καιρός που όταν θα ομιλούμε δια των Θεών
θα διωκόμεθα και θα μαρτυρούμε. Όσοι μεν φτάσουν τους καιρούς εκείνους, πρέπει να το έχουμε κατά νου, ότι όπως οι πρώτοι χριστιανοί που ομολογούσαν τον Χριστόν επλήρωναν με την ζωή των και με το αίμα των, κατά τον ίδιο τρόπο και τώρα, όταν φτάσουν η μέρα εκείνη που ο Αντίχριστος πλέον θα απλώσει τα δίχτυά του, θα κατακυριεύσει τον κόσμο, θα επιδράει στον κόσμο, θα έχει δύναμη στον κόσμο, θα έχει εξουσία στον κόσμο, τότε οι πιστοί στον Θεό θα διωχθούν και θα μαρτυρήσουν διαφρικτών μαρτυρίων, τα οποία δεν εγνώρισε ο κόσμος, μαρτύρια τα οποία δεν είδε ο κόσμος. Και τα μαρτύρια αυτά θα είναι εκείνα τα οποία θα αναδείξουν τους μάρτυρες του καιρού του Αντιχρίστου ως εν ιδιαίτερον σημείων αγάπης του Θεού στον ουρανό. Όλα τα στέφανα των μαρτύρων θα είναι υποδεέστερα, λίγον κατώτερα από τα στεφάνια τα οποία θα δώσει ο Θεός εις τους μάρτυρας του καιρού του Αντιχρίστου. Εις τον ουρανόν τα στέφανα των μαρτύρων είναι αυτά τα οποία τους στεφανώνουν. Δεν θα είναι όμως τα ίδια στέφανα με τους μάρτυρας του καιρού του Αντιχρίστου. Εκείνοι οι οποίοι θα μαρτυρήσουν επί καιρών Αντιχρίστου θα έχουν και διάφορων θέσεων στον ουρανό και διάφορα στέφανα δόξης. Γι' αυτό χαρά σε εκείνον ο οποίος θα αξιωθεί και θα μείνει πιστός άχρη θανάτου και δεν θα αρνηθεί τον Χριστόν δια τα ολίγα βάσανα τα οποία θα υποστεί εις τον κόσμο αυτόν. Τον δε λοιπόν ουδή σε τόλμα κολλάστε αυτής, αλλε μεγάλινεν αυτούς ο λαός. Εμεγάλινεν αυτούς ο λαός. Με μίαν καρδιάν όλοι μαζί, όλοι σύμφωνοι, όχι μόνον εις την διδασκαλία και στη λατρεία, την οποία οι Απόστολοι εδίδασκον, αλλά και εις την διοίκηση αυτών και εις την πειθαρχία την οποία είχαν τότε οι πρώτοι χριστιανοί. Πειθαρχία. Στο σημείο τούτο σταματούμε λίγο για να δούμε τη φράση αυτή, τη λέξη αυτή, πειθαρχία. Μέσα εις τους ναούς σήμερα, εκείνη ήταν η πρώτη χριστιανή, η πρώτη εκκλησία. Σήμερα είναι η εκκλησία η Εσχάτη των τελευταίων καιρών. Να κοιτάξουμε λίγο αν υπάρχει πειθαρχία μέσα στην εκκλησία εκ μέρους των πιστών. Υπάρχει τάξης μέσα στις εκκλησίες. Υπάρχει τάξης μέσα στα μυστήρια του Θεού τα οποία γίνονται. Αντί πειθαρχίας υπάρχει ανταρσία. Αντί ησυχίας υπάρχει ανησυχία. Αντί σεβασμός που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί υπάρχει ασέβεια. Και όλα αυτά κατά την ώρα όπου τελεσιουργούνται τα μυστήρια του Θεού. Είτε μυστήριον βαπτίσεως λέγεται, είτε μυστήριον γάμου λέγεται, είτε μυστήριον εξομολογήσεως. Παρακολουθώ όταν έρχονται τα παιδιά του Χριστού μας, τα παιδιά του Θεού μας έρχονται να εξομολογηθούν, γίνεται τόση μεγάλη αναστάτωση εις των προθάλαμων του εξομολογητηρίου, ούτως ώστε διαρωτάται κανείς, έρχονται οι άνθρωποι για να αφήσουν αμαρτίας ή να φορτωθούν αμαρτίας. Μόλις έρθουν εις το εξομολογητήριο, όλοι βιάζονται, το πρώτο. Δεύτερον, εάν υπάρχει μία εξαίρεση στην οποία πρέπει να κάνει ο πνευματικός, διότι κάποιο παιδί έρχεται τη στιγμή εκείνη που είναι άρρωστο, που πρέπει να το βοηθήσει, αναστατώνονται. Δεν υπάρχει αγάπη, δεν διακρίνεται η αγάπη, δεν διακρίνεται ο σεβασμός, δεν διακρίνεται η υπομονή, δεν διακρίνεται η πίστης, η οποία πρέπει να διακατέχει εκείνον ο οποίος πηγαίνει να εξομολογηθεί.
Στο εξομολογητήριο πρέπει να υπάρχει απέραντος ησυχία, το κεφάλι σκυμμένο και να σκέπτεται κανείς τι θα πει στον Θεό. Να σκέπτεται τις αμαρτίες του. Εάν παρακολουθήσουμε τον κόσμο, τις αμαρτίες των κόσμων, εάν τον παρακολουθήσουμε έξω του εξομολογητηρίου, θα δούμε ότι υπάρχει τάξης, υπάρχει υπομονή, δεν βιάζεται κανείς. Ό,τι περιμένουν έως ότου να κάνουν αυτό το οποίο θέλουν. Πηγαίνουμε στον ιατρό, ο οποίος είναι για το κουφάρι. Βλέπουμε τον άρρωστο και κάθεται ώρες ολόκληρες εκεί, για να έρθει η σειρά του, να δει αυτόν το σώμα, το οποίο σήμερα υπάρχει και αύριο γίνεται χώμα, σκολίκων, βρώμα και δυσοδεία. Περιμένει εκεί για να δει το γιατρό να του δώσει φάρμακα. Δεν διαμαρτύρεται, δεν φωνάζει, είναι ησυχία απέραντη. Φεύγουμε από εκεί να πάμε στα γραφεία, τα οποία ακριβώς είναι για να διεκπαιρεώσει μια υπόθεση. Τον βλέπουμε και περιμένει. Πηγαίνουμε στην τράπεζα για να τον δούμε να βάλει τα χρηματάκια του, τον βλέπουμε και περιμένει. Τον βλέπουμε και πηγαίνει στα θέατρα, τον βλέπουμε και περιμένει. Τον βλέπουμε στα εγκόσμια, τον βλέπουμε και περιμένει. Όταν πάει για την ψυχή του, δεν περιμένει. Όλα αυτά είναι τα σημεία τα οποία δεικνύουν τον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει πνευματικότητα. Για το περισσότερο πάντων, ερχόμεθα στην Εκκλησία. Εάν τολμήσει ο ιερεύς να υποδείξει την πειθαρχία την οποία είχαν οι πρώτοι χριστιανοί, εάν τολμήσει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους για να υπάρχει ησυχία και χάρις Θεού, τότε ο ιερεύς λέγει είναι αυστηρός, δεν μας αφήνει, λέγει, μας φωνάζει, διώχνει τον κόσμο από την εκκλησία, δεν μας αφήνει να μπούμε μέσα, και μπαίνει με τα παντελόνια μέσα στην εκκλησία, μπαίνει με τα κοντά τα φορέματα και με τα εξεζητημένα φορέματα, και όταν υποδείξεις κάτι, τότε αλίμονός σου. Μπαίνουν στην εκκλησία και το φοβερότερο πάντων. Μόλις καθίσεις στην καρέκλα, θα βάλει το ένα πόδι πάνω στο άλλο και θα περιμένει και τον καφέ. Νομίζει ότι είναι αγορά ή καφενείο. Δεν βλέπει τους Αγίους, δεν βλέπει τον Χριστό, δεν βλέπει την Παναγία, δεν βλέπει τίποτε, τίποτε το ιερό. Εγκόσμιον είναι το μέρος στο οποίο ήρθε. Εκεί που συχνάζουν πολλοί, δια να φωνάζουν, δια να τσιρίζουν, δια να ανησυχούν, δια να συζητούν, δια να λέγουν περί ανέμων και υδάτων, και ουδείς εξ αυτών θα ανοίξει το στόμα του δια να κάνει μια προσευχή, είτε για εκείνο το μωρό το οποίο θα βαπτιστεί, είτε για εκείνο το ανδρόγυνο το οποίο θα έρθει εις γάμο κοινωνία. Αυτή είναι η απειθαρχία, και όχι η πειθαρχία η οποία υπήρχε στους πρώτους χριστιανούς. Δεν εξεδηλώθη ποτέ δυσαρέσκεια, ούτε σημειώθη ψιθυρισμός και γονγκισμός δια των θάνατων του Ανανίου και της Σαφφύρης. Είδαν εκείνο το θαύμα, εσυγκλονίστησαν. Δεν εκάθισε κανείς να πει, «Ω, μα έτσι είναι, τώρα άμα είναι αυτά τα πράγματα, εγώ θα σηκωθώ να φύγω». Δεν είπαν τίποτε. Εδόξασαν τον Θεό δια το θαύμα το μεγάλο το οποίο έγινε, ουδείς διαμαρτυρήθη, ουδείς εψιθύρισε, ουδείς είπε μια λέξη δια τι να γίνει αυτό. Σήμερα, εάν ακούσουμε τον άρρωστο, τον φωνάζει. Βαρέθηκα πια, δεν αντέχω πια. Πώς να αντέξω το ένα πάνω στο άλλο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ακριβώς δεν γνωρίζει ότι ο Πανάγαθος Θεός τον αγαπά. Νομίζει ότι τον μισεί ο Θεός και ότι εκείνα τα οποία κάνει ο Θεός δεν είναι σωστά. Θέλει να του υποδείξει, θέλει να τον βάλει στη θέση του τον Θεό, διότι ακριβώς δεν είναι όπως τον θέλει ο ίδιος. Κάνει Ευαγγέλιον κατά τα μέτρα του. Θέλει να πηγαίνουν όλα όπως εκείνος νομίζει. Ο Πανάγαθος Θεός, ο οποίος βλέπει τον άνθρωπο του, βλέπει το πλάσμα του, βλέπει το παιδί του, χρησιμοποιεί τα πάντα για να το σώσει. Είτε δοκιμασία λέγεται, είτε αδικία λέγεται, είτε πτωχία λέγεται,
είτε πλούτος λέγεται, είτε χαρά λέγεται, είτε λύπη, είναι στο πρόγραμμα του Θεού για να μας σώσει. Φτάνει εμείς να τον βλέπουμε τον Θεό μας και να του έχουμε απεριόριστον εμπιστοσύνη. Μάλλον δε λέγει προσετίθεντο πιστεύονται στο Κυρίο πλήθη ανδρώντε και γυναικών, ολονέν δε και περισσότερον προσιλκύοντο πλήθη και ανδρών και γυναικών, οι οποίοι επροστίθεντο εις τον αριθμόν των πιστών και ύψαναν αυτών των αριθμών. Μάλλον δε λέγει προσετίθεντο οι Απόστολοι, απέφευγον οι Απόστολοι, απέφευγον όλα εκείνα τα οποία δεν ήσαν προς οικοδομή των πιστών. Και προς τούτο ο φόβος, ο οποίος ήτο επόμενο να έρθει εις τας ψυχάς των πιστών, εις τας διανοίας των πιστών, εις εκείνους οι οποίοι δεν ανήκαν στην πρώτην εκείνην ομίγυρη των πιστών, αντί αυτά όλα να εισέλθουν μέσα στην ψυχή των, αντί να τους συγκλονίσουν και να τους καταλάβει φόβος φυγής, αντί να φύγουν λέγει, περισσότερον πολλά πρόσωπα επροστίθεντο και πίστευον εις την αλήθεια η οποία η το πίστης εις την Εκκλησία εκείνη την πρώτη. Δεν έφευγον αλλά ήρχοντο. Είναι τούτο το οποίο πάλι συμβαίνει και σήμερα. Ας πάμε στην ημέρα της Αναστάσεως. Η ημέρα της Αναστάσεως είναι το χαρμόσυνον εκείνο γεγονός το οποίο ακριβώς δίδει χαράν στον πιστόν δια την αγιότητα της Αναστάσεως του Κυρίου των ημερών εκείνων. Τι γίνεται? Μόλις ακούσουν οι πιστοί το Χριστός Ανέστη και ανάψουν τη λαμπάδα τους, φεύγουν. Και έχουμε μία εικόνα τώρα μπροστά μας, έχουμε μία εικόνα στην οποία ο Λειτουργός του Θεού βγαίνει και παρακαλεί τον κόσμο και τους λέει μη φύγετε γιατί θα τελειώσουμε γρήγορα. Δεν θα αργήσουμε. Μη φύγετε και δεν θα αργήσουμε. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο ακριβώς νομίζουμε ότι θα κρατήσουμε τον κόσμο με αυτήν την εικόνα. Μη φύγεις λέγει γιατί θα τελειώσουμε γρήγορα. Μισή ωρίτσα λέγει και τελειώσαμε. Και αντί να γίνεται λειτουργία την ημέρα εκείνη από μερικούς ιερείς, ευτυχώς μερικούς ιερείς, αντί να γίνεται λειτουργία, γίνεται εμπεγμός της λειτουργίας. Ο διάβολος αυτό ζητάει. Γρήγορα του λέγει, να τελειώνουμε γρήγορα. Ας έρθουμε στην χάρη του Αγίου Γεωργίου. Δεν μιλούμε τίποτε. Δεν λέγουμε τίποτα σε κανένα. Λέγουμε ότι υπάρχει Θεία Λειτουργία. Ο κόσμος διακρίνει και είναι γεμάτη η Εκκλησία άχρη τέλους. Το αυστηρό το οποίο ακριβώς ο κόσμος σήμερα λέγει, ας πάω λέγει σε αυτόν ο οποίος δεν είναι αυστηρός, ας πάω σε αυτόν τον ιερέα ο οποίος τελειώνει γρήγορα. Πηγαίνει. Υπάρχουν όμως και ψυχές εκείνες οι οποίες λέγουν εγώ δεν πάω εκεί. Είναι ελεύθερος ο καθένας σε οποιονδήποτε εκκλησία να πάει. Το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, καθαρό. Καθαρά το λένε. Εάν βιάζεσαι λέγει πήγαινε εκεί που βγαίνουν γρήγορα. Η Εκκλησία και η Θεία Λειτουργία δεν έχει βία. Θα υμνήσεις τον Θεό, θα τον δοξάσεις τον Θεό και θα μείνεις στη Θεία Λειτουργία έως την ώρα που θα τελειώσει. Και ο κόσμος ακριβώς αντί να τρέχει εκεί που βλέπει ότι τα πράγματα δεν είναι αυστηρά, πηγαίνει ο κόσμος εκεί που είναι τα πράγματα αυστηρά.
αυστηρά κατά το θέλημα του Θεού. Πολύ επροστήθοντο και ακόμη υπήρχε χώρος, λέγει, διανοίας προσθήκας και επροστήθοντο, λέγει, και συνεχίζοντο διαμέσου των αιώνων τότε και τώρα έως ότου να συντελεστεί το μυστήριο του Θεού και ο αριθμός των εκλεκτών να συμπληρωθεί δια να τελειώσει το δέκατον τάγμα του διαβόλου το οποίο εξέπεσε εκ του ουρανού. 10 τάγματα είχε ο ουρανός, το 1 τάγμα του διαβόλου έπεσε και έμειναν τα 9. Έως ότου να συμπληρωθεί το κενό εκείνο του ουρανού. Θα συμπληρωθεί με όλους τους πιστούς οι οποίοι προστίθενται στην Εκκλησία του Χριστού και μένουν στην αγάπη του Θεού. Έως ότου, λέγει, να συμπληρωθεί αυτός ο αριθμός, θα παρέλθουν οι αιώνες τους οποίους ο Θεός έταξε και όταν συμπληρωθεί το 10ο αυτό τάγμα, για να γίνουν τα 10 τάγματα του ουρανού, τότε, λέγει, θα έρθει και η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Επροστήθεντο, λέγει, ανδρών και γυναικών. Σημειούται ιδιαιτέρως τούτο στην Αγία Γραφή, διότι η προσθήκη των γυναικών εις τον Ιουδαϊσμό θεωρείτο κατωτέρα. Δεν ήσαν όπως οι άνδρες, δεν είχαν την ίδια θέση των ανδρών, διότι οι άνδρες είχαν εκείνο το πρώτο βάπτισμα, το πρόχριστο βάπτισμα, το οποίο ονομάζεται περιτομή. Γι' αυτό θεωρούν το ότι είχαν μία ανωτέραν θέση από τις γυναίκες. Οι θέσεις αυτών των γυναικών ήταν εις μίαν θέση της αυλής του ναού του Σολομώντος. Εφόσον όμως αυτές ακολούθησαν τον Χριστόν μας στην επίγειον ζωή του, αφού εξιώθησαν αυτής της τιμής της μεγάλης να υπηρετήσουν τον Θεό και να διακονήσουν τον Χριστό μας ως διακόνησες και μυροφόρες, από τότε, λέγει, εξιώθησαν την τιμή που είχαν όλοι οι πιστοί της Εκκλησίας, διότι εις τον Χριστόν δεν υπάρχει ούτε άρσεν ούτε θήλη. Εάν κοιτάξουμε τα εκατομμύρια των μαρτύρων, θα δούμε ότι δεν υπάρχουν μόνο άνδρες οι οποίοι μαρτύρησαν. Υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες μαρτύρησαν δια τον Χριστό. Άρα βρίσκονται στην ίδια θέση. Δεν ξεχωρίζουν άνδρες και γυναίκες. Και το είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι εις τον Χριστό, λέγει, δεν υπάρχουν άνδρες και γυναίκες. Όλοι είναι οι ίδιοι εις τον Χριστό. Ώστε, λέγει, τόσος πολλής ήταν ο κόσμος που εισήρχεται στην πρώτη εκκλησία, που εις τας πλατείας και εις το μέρος όπου εδίδασκαν οι Απόστολοι έφερνον, λέγει, τους ασθενείς επικλινών και κραβάτων. Τούτες είναι δύο λέξεις τις οποίες μαρτυρούν δια την ποιότητα εκείνου που έγραφεν τας πράξεις των Αποστόλων, του χαρακτήρος και της ζωής του. Επικλινών και κραβάτων. Ομολογεί ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς ότι ήταν ιατρός. Και αναφέρει αυτό το οποίο το βλέπουμε μέσα στα νοσοκομεία. Επικλινών και κραβάτων, λέγει. Χρησιμοποίησε την φράση αυτήν ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Είναι ερχομένου, λέγει, του Πέτρου καν η σκιά επισκιάσει την ή αυτόν. Τόσον πολύ δε εσέβετο αυτούς ο λαός, ώστε έβγαζαν από τα σπίτια των εις τας πλατείας τους ασθενείς και τους έθετον επάνω εις πολυτελή κρεβάτια οι πλουσιότεροι και εις πτωχικά και πρόχειρα φορεία οι πτωχότεροι, με το σκοπό όταν θα επέρνα
από το πλήθος εκείνο. Ο Πέτρος να πέσει έστω και η σκιά του εις κάποιον από τους ασθενείς αυτούς διά να τον θεραπεύσει. Μόνον η σκιά του Πέτρου. Μπορούμε να φανταστούμε πως είναι χάριν έδωκε ο Θεός εις τους Αποστόλους του. Μπορούμε να φανταστούμε τι μεγαλείον ήτο η παρουσία του Θεού. Μόνον η σκιά επάνω στον άρρωστον και σηκωνότανε. Βέβαια διακρίνεται και ο κόσμος. Είχε πίστην ο κόσμος. Δεν ήτο δοσμένος εις την αμαρτία, εις τας αδυναμίας. Όλοι εγκατέλειπον κατά το δυνατόν, ουδείς ένα μάρτυτος βεβαίως, πλην όμως κατά το δυνατόν εδίωκον την αμαρτία, την εξεδίωκον την αμαρτία, την έδιωχναν την αμαρτία. Είναι αυτό το οποίο ακριβώς συμβαίνει σήμερα, όταν ο άνθρωπος ο οποίος είναι ασθενής δεν έχει πίστη και δεν διώχνει τις αδυναμίες του, δεν γίνεται καλά. Αναφέρω ένα παράδειγμα. Έρχεται ένα παιδί άρρωστο στον Άγιο Γεώργιο. Στον Άγιο Γεώργιο θα ακούσει την αλήθεια. Δεν θα ακούσει μάγο να του λέει δώσε μου φωτογραφίες και μαλλιά και μαντήλια και τα χρηματάκια σου και θα γίνεις καλά. Στον Άγιο Γεώργιο θα ακούσει την αλήθεια. Έρχεται το παιδί του Θεού με ένα πρόβλημα. Αλλά έλα που καπνίζει. Παιδί μου, για να γίνεις καλά πρέπει να διώξεις το τσιγάρο. Καλά λέγει το τσιγάρο. Τι είναι το τσιγάρο? Δεν είναι τίποτα, λέει το τσιγάρο. Παιδάκι μου, είναι το διαβόλο και αν δεν το διώξεις δεν γίνεσαι καλά. Έλεγε, έχει και άλλα πολλά. Μα τα άλλα τα πολλά σιγά σιγά θα φύγουν. Διώξε αυτό που σου λέγω. Δεν το διώχνεις. Πού είναι η πίστη? Πού διώχνεις τις αδυναμίες? Πώς θέλεις να γίνεις καλά? Οι πρώτοι χριστιανοί δεν είχαν αυτά. Οι πρώτοι χριστιανοί είχαν πίστη επάνω τους και έδιωχναν τα αδυναμία στον διαυτό. Μόλις επερνούσε η σκιά του Πέτρου από πάνω τους, έγιναν το καλά. Και στο σημείο τούτο πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως. Όσοι ερχόμεθα εις τον Χριστόν, δεν επιτρέπεται να έχουμε αυτά τα οποία έχει ο κόσμος. Βγαίνει από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με τη φούστα, βγαίνει έξω, φοράει το παντελόνι και φεύγει. Και νομίζει πως δεν την βλέπει ο Θεός. Μα το παντελόνι δεν είναι δικό σου, παιδάκι μου. Είναι του ανδρός το παντελόνι. Είναι φορέματα του ανδρός. Γιατί τα φοράς? Είναι η μόδα. Και δεν άφησε καμιά γυναίκα που δεν την εμόλυνε στο σημείο τούτο. Είναι πολύ σπάνιο να πει μια γυναίκα ότι δεν φόρεσα ποτέ μου αυτό το παντελόνι. Βλέπεις τις γριές να σέρνονται στον κόσμο, αν μην μπορούν να περπατούν, φορούν εκείνα τα παντελόνια. Δεν σε μόλυνε όλες ο διάβολος. Δεν αφήσει καμιά γυναίκα στο σημείο τούτο. Και να έχουμε υπόψη μας ότι οι γυναίκες είναι αναθεματισμένες. Είναι φοβερό τούτο. Η γυναίκα που φορεί, λέγει, τα ρούχα του ανδρός, ανάθεμα έστω. Και αυτό το λένε πατέρες της Εκκλησίας, το λένε σύνοδοι της Εκκλησίας. Δεν είναι αστεία πράγματα. Βλέπεις το μωρό από μόλις πάει να περπατήσει, το φοράει το παντελόνι και το φέρνει και στην Εκκλησία. Πολλές φορές, δεν θα σας το κρύψω, νομίζω ότι είναι ένα αγόρι. Και ενώ είναι ένα κοριτσάκι. Πού να το καταλάβω? Τα μαλλιά του είναι κομμένα όπως το αγοράκι. Τα παντελόνια τα φοράει, πού να καταλάβω αν είναι αγόρι ή κορίτσι? Αυτό το κατάντημα του κόσμου. Αυτό που φτάσαμε να διώχνουμε τα αδυναμίες μας. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε όπως πηγαίνει η θεά μόδα. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι για να μας αγαπήσει ο Θεός και να μας δώσει αυτό που του ζητούμε, πρέπει να μείνει μεθα όμοιοι με τον κόσμο, λέει. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Πόσες φορές το έχουμε πει? Συνήρχε το δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ φέροντες ασθενείς και οχλουμένους υπό πνευμάτων ακαθάρτων. Ήτινες εθεραπεύοντο άπαντες, άπαντες. Δεν εφεύγε κανείς που να μην εθεραπεύεται. Ήσταν οι πρώτες ημέρες εκείνες που ο Πανάγαθος Θεός ήθελε να στερεώσει την εκκλησία του.
Δεν έρχεται κανένας και να φύγει χωρίς να θεραπευθεί. Όλοι εθεραπεύονται, μηδενός εξαιρουμένου, όπως ήταν ο Χριστός μας και δίδασκε. Και όλος ο κόσμος έπαιρνε τους ασθενείς και τους οδηγούσαν στον Χριστό και με ένα του λόγον εθεράπευεν τα πλήθη, λέγει, εκείνα των ασθενών. Κατά τον ίδιο τρόπο βλέπουμε και τους μαθητάς να συνεχίζουν εκείνο το οποίο ο Χριστός έπρατε. Όπως εκείνος εθεράπευεν άπαντας, έτσι και οι μαθητές θεραπεύουν τώρα άπαντας όλους. Δεν έφευγε κανείς με παράπονο. Πέρασαν τα χρόνια, πέρασαν οι αιώνες και φτάσαμε σήμερα, αδερφοί μου, όπου παρακαλούμε τον Θεό, αλλά δεν θεραπευόμεθα άπαντες. Δεν θεραπευόμεθα άπαντες διότι δεν αγαπούμε τον Θεό άπαντες. Η αγάπη στον Θεό δεν κατορθώνεται εύκολα. Η πίστη στον Θεό δεν είναι κατορθωτή εύκολα. Ευκόλως δεν κατορθώνεται. Η πίστη στον Θεό σημαίνει απεριόριστος εμπιστοσύνη. Θέλει να δοθείς ολότελα εις το θέλημά του, εις την αγκάλη του Θεού. Και τότε θα δεις ότι ο Πανάγαθος Θεός δεν επιτρέπει, λέγει, εις τον διάβολο να τυραννεί το παιδί του. Ούκαι εφερεσθεάσαστε το γένος των ανθρώπων τυραννούμενων υπό του διαβόλου. Αλήθες και έσωσας ημάς. Δεν υπέφερε ο Θεός να βλέπει το παιδί του να το τυραννεί ο διάβολος. Αλλά τι ζητεί ο Θεός? Ζητεί από εμάς κάτι. Να δώσουμε την ψυχή μας ολότελα στο Θεό. Δεν τη δίδουμε. Δεν τη δίδουμε. Και το άλλο το οποίο ζητεί ο Θεός είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό. Δεν θέλει να θεραπεύσει μόνο ένα πλάσμα. Υποθέσουμε ότι μέσα σε ένα σπίτι, σε μια οικογένεια, υπάρχει ένα πλάσμα το οποίο υποφέρει. Εάν ο Πανάγαθος Θεός δεν δει ότι όλο το σπίτι συμπάσχει με αυτό που υποφέρει, δεν δίδει θεραπεία. Περιμένει. Περιμένει όχι για το παιδί του που υποφέρει, περιμένει για την επιστροφή όλης της οικογένειας. Και είναι σημαντικό αυτό, αδερφοί μου. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να βλέπεις ένα μέσα στο σπίτι να υποφέρει και οι άλλοι. Ο ένας να βλασφημεί τον Χριστό και την Παναγία. Ο άλλος να μεθύει. Ο άλλος να πορνεύει. Ο άλλος να ξενυχτά. Ο άλλος να λέγει άλλαν τ' άλλον. Και πόσο ο Παναγαθός Θεός θα σου πει πού είναι η αγάπη? Την αγάπη την οποία σε δίδαξα πού είναι? Υπάρχει ένας μέσα στο σπίτι και όταν όλοι συμπάσχουν, εκείνο το παιδί σε λίγες μέρες γίνεται καλά. Έχω υπόψη μου περιπτώσεις στις οποίες υπήρχε ένα πλάσμα το οποίο βασανίζεται από το δαίμονα. Ένα. Και όταν είπε ο λειτουργός του Θεού, παιδί μου, όλοι σας μέσα στο σπίτι πρέπει να εξομολογηθείτε και όλοι σας μέσα στο σπίτι πρέπει να νηστεύετε και όλοι σας μέσα στο σπίτι πρέπει να γονατίζετε, να προσεύχεστε. Επί 40 μέρες. Δεν πέρασαν οι 40 μέρες και το παιδί έγινε καλά. Διότι όλο το σπίτι συμπάσχει. Όλο το σπίτι δείχνει αγάπη. Δεν μπορεί να βλέπεις το παιδί σου, τον αδερφό σου, να πάσχει και εσύ να μου γυρίζεις και να μου ξενυχτάς και να καπνίζεις και να βλασφημείς και να μεθύεις και να χαρτοπέζεις και να πορνεύεις. Τότε πώς θα σου κάνει το παιδί σου καλά ο Θεός, τον αδερφό σου ο Θεός? Εμαζεύεται δε η Ιερουσαλήμ και το πλήθος των κατοίκων των γειτονικών πόλεων και έφεραν παντός είδους ασθενείς, καθώς και ανθρώπους που ενοχλούντο από πνεύματα ακάθαρτα, οι οποίοι εθεραπεύοντο, άπαντες εθεραπεύοντο, όλοι εθεραπεύοντο. Αγαθών έργων χωρίς να κινεί αντιδράσεις είναι κάτι του ασύνηθες. Ο Σατανάς, ο οποίος είναι ο ολετήρ της ανθρωπότητος, ο καταστροφεύς της ανθρωπότητος, ανέκαθεν υπήρξε και πάντοτε θα υπάρχει αντίπαλος εκείνων οι οποίοι ευεργετούν την ανθρωπότητα.
Εκείνος ο οποίος είναι στην πρώτη γραμμή και θέλει να προσφέρει κάτι στην κοινωνία, θα τον καταδιώξει ο διάβολος. Θα ήτο λοιπόν παράδοξον και στην προκειμένη περίπτωση, εάν οι Απόστολοι δεν αντιμετώπιζαν αντίδραση και διωγμόν. Οι Απόστολοι οι οποίοι προσέφεραν στην κοινωνία τώρα την σωτηρία του κόσμου, και αυτή ήρθε η στιγμή κατά την οποία ο διάβολος θα τους κατεδίωκε. Στην αφήγηση του Ευαγγελιστού Λουκά παρουσιάζεται η κακεντρέχεια αυτή του διαβόλου, του άδου, και η χάρις του ουρανού που συμπλέκονται εις έναν αγώνα. Η πρώτη, η χάρις του Θεού, η οποία θα κατανικεί πάντοτε τον διάβολο, η χάρις του Θεού η οποία θα είναι πάντοτε υπερτέρα της δυνάμεως του διαβόλου, η χάρις του Θεού θα είναι εκείνη η οποία θα ενισχύει τους Αποστόλους και στην περίπτωση αυτήν. Αναστάς δε ο αρχιερεύς και πάντες εις εν αυτό, οι ούσα αίρεσις των Σαδουκαίων επλήστησαν ζήλου. Είδαν τους μαθητάς εκεί μέσα στην στοάν του Σολομώντος, τους οποίους προηγουμένως τους είπαν να φύγετε και να μην ξαναμιλήσετε για τον Χριστό. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης αφού ανεκρίθησαν, αφού δεν μπόρεσαν να τους κάνουν τίποτε να τους αγγίξουν, τότε τους αφήκαν ελευθέρους και αντί να φύγουν επανέκαμψαν πάλι στον ναό του Σολομώντος και εκεί εδίδασκαν και θεράπευαν τον κόσμο. Το αντελήφθησαν πάλι, λέγει, οι αρχιερείς του ναού και οι αίρεσεις των Σαδουκαίων και επλήστησαν ζήλου. Από όλα όμως αυτά παρακινήθησαν εις ενέργειαν και δράσιν ο αρχιερεύς και όλοι όσοι ήσαν μαζί του, οι οποίοι απετέλουν το θρησκευτικό κόμμα των Σαδουκαίων, και γέμισαν εκαρδίαιτον από φθόνων και κακίαν. Άνθρωποι υλόφρονες, οι οποίοι αγαπούν την ύλη, οι οποίοι πιστεύουν στην ύλη, οι οποίοι δεν πιστεύουν σε τίποτε άλλο, οι οποίοι δεν εδέχονται ανάσταση νεκρών ούτε αόρατον κόσμο, οι οποίοι ήσαν και απήρτιζον μία αίρεση η οποία ονομάζεται αίρεση των Σαδουκαίων. Δεν επίστευαν στην ανάσταση των νεκρών, δεν επίστευαν και εις κόσμον αόρατον, δηλαδή αυτά τα πνεύματα, τα ουράνια και του διαβόλου τα πνεύματα. Όπως ακριβώς σήμερα λέγει, που είναι ο διάβολος, λέει, υπάρχει ο διάβολος, αυτά είναι παραμύθια, λέει. Είναι αόρατος ο διάβολος, αόρατος κόσμος. Όπως αόρατος κόσμος είναι οι άγγελοι του ουρανού, αόρατος κόσμος είναι και η στρατιά των δαιμόνων. Για να πιστεύσεις ότι υπάρχει διάβολος, είναι μεγάλο και φοβερό αυτό το κατόρθωμα. Ο διάβολος λέγει τούτα τα λόγια. Από τη στιγμή που θα σε κάνω να πιστεύσεις ότι δεν υπάρχω, την ίδια στιγμή εγώ κάνω εκείνα τα οποία θέλω. Δι' αυτόν τον λόγο οι Σαδουκαίοι δεν επίστευαν ούτε στην Ανάσταση των νεκρών, ούτε και ότι υπήρχε ένα αόρατος κόσμος. Επόμενον ήταν να εχθρεύονται των Χριστών και τους κήρυκας του Ευαγγελίου περί της μελούσης κρίσεως και ανταποδόσεως, τα οποία αυτά η μέλουσα κρίσης και η ανταπόδοση των πράξεων, αυτό ήταν κάτι που ενοχλούσαν τη συνείδηση των Σαδουκαίων και δεν ηρέσκοντο να ακούν τη διδασκαλία του Χριστού, διότι ηρέσκοντο εις την ηλόφρονα ζωή, εις την ύλη, εις τα εγκόσμια, εις τα πρόσχερα,
εις αυτά τα οποία επίστευαν οι ειδωλολάτρες. Ήτο Εβραίοι μεν, αλλά είχαν την αίρεση αυτήν όπως έχουν και σήμερα οι Γεχοβάδες, οι οποίοι απαρτίζουν μια αίρεση, οι Πεντηκοστιανοί, οι οποίοι απαρτίζουν άλλη αίρεση, οι του Σαββάτου Σαββατιανοί, οι οποίοι απαρτίζουν άλλη αίρεση, και έχουμε κάπου 204 αιρέσεις μέσα στην Αθήνα. Εγέμισε η Αθήνα από αιρετικούς, από ηλόφρονας, από ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στα πρόσκαιρα τούτα και όχι στον αόρατο των κόσμων, στη μέλλουσαν ζωή. Δι' αυτόν τον λόγο ο χριστιανισμός δεν αντιμετωπίζει απλή περιφρόνηση μέχρι σήμερα, αλλά φανατικές επιθέσεις από εκείνους οι οποίοι αρνούνται τη θρησκεία, θεοποιούν τη σάρκαντον και το ίδιο τον το εγώ. Μέχρι σήμερα, αδερφοί μου, είναι αυτός ο κόσμος μπροστά μας. Και μία από τις φοβεροτέρες καταστάσεις είναι ότι και μέσα στην Βουλή των Ελλήνων έδιωξαν τον Χριστόν μας, τον έδιωξαν. Δεν θέλουν να υπάρχει η εικόνα του Χριστού μας. Μία μερίς βουλευτών, οι οποίοι ακριβώς αγαπούν τον Θεό και έχουν πίστη, ύψωσαν το ανάστημά των, αλλά εκείνον το οποίο έχουμε να τονίσουμε, ότι επεκράτησαν οι καταδιώκοντες τον Χριστό, οι μη πιστεύοντες στον Χριστό. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να φανταστεί κανείς ότι μέσα στην Ελλάδα, μέσα σε αυτό το κέντρο των κυβερνώντων όλη την Ελλάδα, να λείπει ο Χριστός. Εάν προσέξετε, αδερφοί μου, αυτοί οι αγαρινοί συνήλθαν στην Τεχεράνη, στην Περσία, οι αγαρινοί που δεν πιστεύουν στον Θεό τον αληθινό. Ένας είναι ο Αλλάχ και προφήτης αυτού, λέγει ο Μωάμεθ, δεν αναγνωρίζουν τον Χριστόν. Πας μη πιστεύουν εις Χριστόν, λέγει η πίστη μας η Ορθόδοξος, πας μη πιστεύουν εις Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον ειδωλολάτρης εστί. Αυτοί λοιπόν οι ειδωλολάτρες, προσέξετε να δείτε τι συγκινητικό νήτο, όσοι το επρόσεξαν βέβαια, πολλοί το είδαν, κανείς δεν το πρόσεξε. Συνήλθαν, εγέμισαν εκείνη η τεραστία αίθουσα από όλους αυτούς τους αγαρινούς με τις σκελδαπίες και με τα φέσια και με τα σγενιάδες, όπως έχουμε και σήμερα μέσα στη Βουλή, και βλέπεις εκεί γενιοφόροι πάντες, μουστακοφόροι πάντες, υπενθυμίζει τους αγαρινούς εκείνους η σύναξη αυτή, τίποτε άλλο. Αλλά εκείνοι τι έκανε? Μόλις εκάθισαν, λέγει, άνοιξαν το Κοράνιο. Τι είναι το Κοράνιο? Είναι η Αγία Γραφή των αγαρινών. Άνοιξαν το Κοράνιο, ανέγνωσαν από το Κοράνιο και μετά άρχισαν τη συζήτηση. Πηγαίνετε να τους βρείτε και εδώ. Βρέστε τους και εδώ, που είναι χριστιανισμός, πίστης, φως, καθαρά πίστης, όχι οι λόγια, πίστης Θεού. Ο Θεός ο αληθινός, καταδιώκουν τον Θεό. Εμπλέψατε, λέγει ο Πανάγαθος Θεός, εμπλέψατε, λέγει, εις τα αλόφυλα έθνη που πίστην δεν έχουν και πίστην τηρούν. Και εσείς έχετε πίστη, λέγει, και δεν την θέλετε, δεν την εκτιμάτε. Ουέ και αλίμονός σας, λέγει ο Θεός. Ναι, αδερφοί μου, ουέ και αλίμονό μας. Αναστάς δύο αρχιερεύσεις και οι πάντες εις είναι αυτό, ιούς αίρεσης των Σαδδουκαίων επλήστησαν ζήλου. Η αίρεσης των Σαδδουκαίων, και επέβαλαν τα σχήρας αυτών επί τους Αποστόλους και έθεντο αυτούς εν τη ρίση δημοσία. Τους έβαλα, λέγει, μέσα στην φυλακή, την δημόσια φυλακή, και έβαλαν τα χέρια των επί των Αποστόλων και τους συνέλαβαν, συλλαμβάνουν εκ δευτέρου των Πέτρων και των Ιωάννη. Την πρώτη φορά τους συνέλαβαν, τους ανέκριναν, τους έβγαλαν έξω από τον ναό, τους εφοβέρισαν να μην μιλούν για τον Χριστό, επιστρέφουν πίσω οι Απόστολοι, αρχίζουν το κήρυγμα και πάλι,
θεραπεύουν τον κόσμο, συγκλονίζεται ο κόσμος, προστίθεται ο κόσμος, και αυτοί αντί να δουν όλο αυτό το θαύμα επλήστησαν ζήλου, λέγει, ζήλια, φθόνος, μίσος, κακία, έχθρα, καταλαδιά, γλωσσοφαγιά, αυτά τα οποία υπάρχουν σήμερα μπροστά μας, αυτά τα οποία βλέπουμε μέσα στους πιστούς, επλήθησαν ζήλου. Υπάρχει ζήλος Άγιος, υπάρχει ζήλος όμως και φθονερός ζήλος. Φθονερός ζήλος, διαβολικός ζήλος. Ζήλος Θεού και ζήλος διαβόλου. Ο ζήλος του Θεού είναι να βλέπεις τον συνάνθρωπό σου να προχωρεί και να προσπαθείς και εσύ να τον φτάσεις. Να γίνεις και εσύ όπως εκείνον. Αυτός είναι ζήλος θεϊκός. Ή προσπαθείς να τον φτάσεις, να γίνεις όπως εκείνον. Υπάρχει όμως και ο ζήλος του διαβόλου που μόλις δεις τον αδελφό σου να προοδεύει, βλέπεις τον γείτονά σου να παντρεύει το παιδί του, να σπουδάζει το παιδί του, να προχωρεί, να χτίζει ένα σπίτι, να κάνει μια πρόοδο, αντί να χαρείς, ζηλεύεις. Ζηλεύεις, ζήλια του διαβόλου αυτή. Και αυτή η ζήλια είναι εκείνη η οποία κατέλαβε, λέγει, εκείνους τους Σαδουκαίους και τους αρχιερείς του ναού εναντίον των Αποστόλων, λέγει, και συνέλαβαν αυτούς, έβαλαν τα χέρια των επάνωτων και τους συνέλαβαν και τους έριξαν στην δημοσία φυλακή. Και επέβαλαν τα σχήρα σε αυτόν επί τους Αποστόλους. Τους έθεσαν στην δημοσία φυλακή. Είτε διότι είχε σκοπό να τους εξευτελίσουν ενώπιον του κόσμου, διότι συνελήφθησαν, λέγει, εκείνη τη στιγμή που τους συνέλαβαν, τους ύβριζαν, τους έφτυναν, τους χτυπούσαν, ήθελαν να τους ρεζιλέψουν μπροστά στον κόσμο. Είναι αυτό το οποίο συνέβαινε και εμάς στην Κύπρο όταν είχαμε τον αγώνα εναντίον των Άγγλων. Μας έβαζαν μέσα στα αυτοκίνητα, μας έβλεπαν ο κόσμος σιδηροδέσμιος, το ένα χέρι δεμένο και το άλλο χέρι δεμένο με τις χειροπέδες, με τα όπλα πάνω μας, και μας εγύριζαν μέσα στον κόσμο για να μας εξευτελίσουν. Πλην όμως ο κόσμος που έβλεπε αυτά, περισσότερο είναι το εναντίον του. Το ίδιο συμβαίνει τώρα και εδώ. Ως που έβλεπαν οι μαθητές ότι συνελήφθησαν ο Πέτρος και ο Ιωάννης για να τους ρεζιλέψουν οι αρχιερείς, ο κόσμος περισσότερο επληθύνε, το λέγει, και περισσότερο ήρχε το κοντά στην εκκλησία των πρώτων χριστιανών. Ώστις θα έβλεπαν αυτούς να είναι μέσα στην φυλακή, να αποστρέψουν από αυτούς το πρόσωπό των και να μην θέλουν να τους ακολουθήσουν. Εάν όμως κοιτάξουμε κατά βάθος τι λέγει ο Θεός, «Εδυνάμεις τους σκότους όσον και αν μάχονται εναντίον των κηρύκων του Ευαγγελίου, όσον και αν προσπαθούν να κλείσουν το στόμα εκείνων που κηρύττουν το Ευαγγέλιο και την αλήθεια, και όσα μέσα ποικίλα και αν μετέλθουν», ένα θαύμα βλέπουμε, «όσον αν θέλουν να τους εξευτελίσουν και να τους φράξουν το στόμα των», ένα θαύμα βλέπουμε. Ο πατήρ των φώτων αγωνίζεται υπέρ αυτών και μετατρέπει την καταφρόνηση εις τιμάς και δόξα. Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και η Γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου την τιμιωτέρα των κερουβήμ και δοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφόρος Θεόν λόγον εκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντοτε υπόψη μας. Φτάνει εκείνος ο οποίος ομιλεί τα λόγια του Θεού να είναι τα λόγια τα γνήσια, να είναι τα λόγια τα καθαρά, να είναι τα λόγια τα θεϊκά. Ότι και αν κάνουν οι εχθροί του Χριστού, αυτός ο οποίος κηρύχθη τον Χριστόν,
ο Χριστός θα τον μεγαλύνει, θα τον υπερυψώσει, θα τον δώσει στους οφθαλμούς του κόσμου και ο κόσμος θα αγαπά τον Θεό. Ο Κύριος ουδέποτε θα εγκαταλείψει τους μάρτυρας του, ποτέ δεν θα εγκαταλείψει τους κήρυκας του, αλλά πάντοτε θα είναι εις το πλευρόν των και θα προστατεύει αυτούς. Έως εδώ όμως τελείωσε το κήρυγμα, αδερφοί μου. Την ερχομένη Τετάρτη, την ίδια ώρα, στον Άγιο Γεώργιον, για να δούμε τη συνέχιση, ότι η απελευθέρωση των Αποστόλων και η εμφάνισή των στο Ιερόν είναι το άλλο θαύμα, διότι έστειλε ο Θεός τον άγγελον του και εκεί που τους έβαλαν στη φυλακή την δημοσία, εκεί άγγελος Κυρίου ελευθέρωσαν αυτούς. Τα θαύματα, τα τέρατα και τα σημεία της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας, αυτά τα οποία ο Θεός χρησιμοποίησε για να στερεώσει την εκκλησία του, αυτά τα φοβερά θαύματα τα οποία επενέβαινε ο ίδιος ο Θεός, είναι τα ίδια θαύματα τα οποία έχουμε και σήμερα, φτάνει να μας αξιώνει ο Θεός να τα βλέπουμε. Θαύματα μεγάλα, αδερφοί μου, επιτελούνται και σήμερα μέσα εις τα ψυχάς μας πρώτο, όταν μεταφερόμεθα από το σκότος εις το φως, όταν θεραπεύονται τα πλάσματά μας, όταν γίνεται ένα δυστύχημα και βγαίνουμε από μέσα σε εκείνα τα συντρίμμια σώοι και αυλαβείς, όταν πέφτουμε από τους ορόφους και δεν παθαίνουμε τίποτε, όταν γλιστρούμε και πέφτουμε χάμω και δεν παθαίνουμε τίποτε. Αυτά είναι όλα θαύματα, αδερφοί μου. Όταν βλέπουμε το πλάσμα μας έτοιμο και λέγουν οι ιατροί ότι δεν έχει μέρες να ζήσει και το βλέπουμε το πλάσμα αυτό να θεραπεύεται, όλα αυτά είναι θαύματα τα οποία πρέπει να βλέπουμε και να δοξάζουμε τον Θεό.